Νέας Δημοκρατίας Μαργαρίτη Τσίμας. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να γίνει κατανοητό πως η Βουλή συζητάει ένα και μοναδικό πόρισμα. Η Εξεταστική Επιτροπή εξέδωσε ένα πόρισμα. Τα υπόλοιπα είναι γνώμες των αντιστοίχων ομάδων ή ενδεχομένως μπορούσαν να υπάρχουν και γνώμες βουλευτών. Και δεν είναι κακό για το πολιτικό σύστημα ενός τόπου να υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις για μία υπόθεση. Άλλωστε στην Ελλάδα ζούμε. Βλέπετε, ακόμη και στο συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας δεν έχουμε ενιαία έκφραση προκειμένου να διεκδικήσουν τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων. Το ίδιο το φοιτητικό κίνημα της χώρας δεν έχει ενιαία γνώμη και έκφραση. Ακόμη δεν μπορεί να συμφωνήσει στην ενιαία ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των φοιτητικών εκλογών. Μας εγκαλεί το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν χαρακτηρίζουμε την υπόθεση Βατοπεδίου σκάνδαλο. Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι, πότε μία δημόσια υπόθεση έχει το χαρακτήρα του σκανδάλου? Κατά την άποψή μου, πρέπει να συμβαίνουν τρία πράγματα. Πρώτον, όλοι οι χειριστές ή ορισμένοι χειριστές της δημόσιας αυτής υπόθεσης να έχουν χρηματιστεί. Δεύτερον, με τις αποφάσεις των προσώπων αυτών, πολιτικών ή μη, να έχει ζημιωθεί το κράτος, είτε οικονομικά είτε εθνικά. Και τρίτον, να έχουν ζημιωθεί οι πολίτες ή και όλα μαζί. Όταν λοιπόν από τον εισηγητή της πλειοψηφίας ακούσαμε πριν από λίγη ώρα ότι δεν έγινε από το επίσημο κράτος, κύριε Υπουργέ, μία οικονομοτεχνική μελέτη που να αποδεικνύει πως είχαμε ζημία του ελληνικού δημοσίου. Το πρώτο δεν έγινε, το τόνισε ο εισηγητής. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει η Εξεταστική Επιτροπή είναι να ζητήσει μια τέτοια αξιολόγηση. Πόσο κόστησε η λίμνη της Μυστονίδας? Πόσο κόστησαν όλα τα ακίνητα που πήρε το μοναστήρι? Για να δούμε αν πραγματικά ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο. Μπορεί κάποιος με το χέρι στην καρδιά να μας πει ότι ζημίωσε το ελληνικό κράτος με νούμερα και με μια αξιολόγηση η οποία θα είναι αναφισβήτητη από όλους? Δεν θα την αφισβητεί κανείς. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεύτερον, όλοι οι ομιλητές από όλα τα κόμματα διατύπωσαν τη γνώμη, κύριε Υπουργέ, ότι μέχρι τώρα δεν αποδείχθηκε χρηματισμός πολιτικών προσώπων. Πώς λοιπόν καλείται από τη Νέα Δημοκρατία να χαρακτηρίσει αυτή την δημόσια υπόθεση ως σκάνδαλο? Και πιστεύετε, κύριοι συνάδελφοι της πλειοψηφίας, ότι με το πόρισμά σας δίνεται απάντηση σε αυτό το ερώτημα που πλανιέται εδώ και μήνες στην ελληνική κοινωνία? Πού πήγαν τα λεφτά? Δίνεται αυτή την απάντηση? Γιατί κάνουμε τις εξεταστικές επιτροπές? Να δούμε αν ζημίωσε το ελληνικό κράτος και αν ορισμένοι έκλεψαν, ιδιαίτερα του χώρου μας, το πολιτικό δηλαδή. Πιστεύετε ότι αποκαθιστούμε την αξιοπιστία της πολιτικής και των πολιτικών με αυτό το πόρισμα και με την ενδεχόμενη αύριο κατάθεση πρότασης για προανακριτική επιτροπή? Όχι. Μεγαλώνει η αμφιβολία των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Εγώ ευχόμουν, κύριε Πρόεδρε, να έρθει εδώ ένα πόρισμα που να έχει ονοματεπώνυμο με αποδείξεις, για να φύγει αυτή η λάσπη από το σύνολο του πολιτικού συστήματος, ότι όλοι είμαστε επίορκοι, ότι όλοι και οι 300 καταχρώμεθα δημόσιο χρήμα και οι 300 ζημιώνουμε το ελληνικό κράτος. Κάτι που δεν συνέβη. Και αυτό πρέπει να μας βάλει σε μεγάλη σκέψη και τους 300. Εγώ θλίβομαι ειλικρινά όταν ακούω το ένα σκάνδαλο γαλάζιο, το άλλο πράσινο. Θλίβομαι ειλικρινά όταν άκουσα προχθές πολιτικά πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην ελληνική κοινωνία να λένε ότι χρηματίστηκαν ή ότι πήραν χορηγία για τις εκλογές τους. Θλίβομαι ειλικρινά και όλοι σας πιστεύω όταν βλέπουμε έναν πολιτικό ή πολλούς πολιτικούς να μπαίνουν φτωχοί στην πολιτική και να βγαίνουν πλουσιότεροι. Άρα λοιπόν η αποκατάσταση της τιμής και της αξιοπιστίας των πολιτικών είναι στα χέρια μας. Και πρέπει να ξέρουμε, κατά την άποψή μου, κύριε Πρόεδρε, μια σημαντική αλήθεια.
Έντιμος δεν είναι μόνο αυτός που κλέβει. Έντιμος δεν είναι μόνο αυτός που δεν ζημιώνει το κράτος του. Έντιμος είναι και αυτός που κρατάει το λόγο του. Αυτά που λέει προεκλογικά, τα τηρεί και μετεκλογικά. Και νομίζω, κύριε Υπουργέ, και εσείς και το κόμμα σας, δεν πρέπει να είστε υπερήφανοι ότι αυτό το κομμάτι της εντιμότητας των προεκλογικών σας δεσμεύσεων το τηρείτε κατά γράμμα στην κυβερνητική σας θητεία.